Πάμε να κάνουμε τώρα πολιτική κουβέντα. Ναι, με. Πάμε να μιλήσουμε. Κοίτα να δεις τώρα, επειδή σήμερα δεν μ' αρέσει και πολύ η πολιτική γενικότερα, ναι. Αλλά μ' αρέσουν τα φρέσκα πρόσωπα στην πολιτική, λέω ναι στην καλεσμένη μας και πάμε. Και εγώ λέω δύο φορές ναι στην καλεσμένη μας, γιατί το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Έχει, συνδυάζει και Κρήτη και Κοζάνη, που είναι τα δικά μου μέρη. Το είπα, θα το ξαναπώ λοιπόν. Και να καλησπερίσουμε, αν την έχουμε μαζί μας με την βοήθεια της τεχνολογίας, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και μηχανικός βεβαίως. Και ειδικεύεται και στα αντισεισμικά. Θα πούμε και γι' αυτά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι κοντά σας. Να είστε καλά. Η Κρήτη είναι αγαπημένη μου, είναι, θα έλεγα, όλα μου τα καλοκαίρια. Και οι χειμώνες μου είναι στην Κοζάνη. Οπότε κάπως έτσι συνδυάζω στα δύο αυτά μέρη. Εσείς την έχετε, παρουσία μου. Έχετε καταγωγή και από εδώ, σωστά? Βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας μου είναι ο τόπος του πατέρα μου. Αισθάνομαι και εγώ κριτικοπούλα, καθώς ήμουν και έρχομαι συνεχώς τα καλοκαίρια μου στην Κρήτη. Τα πέρασα στον πόρο του Ηρακλείου τα περισσότερα μου καλοκαίρια. Τι λέτε. Οπότε πραγματικά, ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Και το χειμώνα, μα το χειμώνα στην Κοζάνη που κάνει κρύο, εδώ έπρεπε να είστε. σας προσκαλώ και εδώ, γιατί είναι πολύ όμορφα στα χιονισμένα τοπία. Έτσι, πανέμορφα. Λοιπόν, μηχανικός, Κοζάνη, Κρήτη, νέα γυναίκα, πώς αποφασίσατε να μπείτε στη βάσανο της πολιτικής και των εκλογών και των ευρωεκλογών? Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να συμμετέχουμε στα κοινά. Και εγώ ως μητέρα δύο παιδιών πραγματικά βιώνω την ανασφάλεια για το μέλλον, βιώνω την ανασφάλεια για τις ζωές μας, για τις ζωές των παιδιών μου, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε σε μια τέτοια μάχη οι νέοι για να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Και σαν επιστήμονας όμως, είμαι διδάκτορας πολιτικός μηχανικός και ειδικεύομαι στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των συνοπειών της κλιματικής κρίσης. Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι και με τις γνώσεις και την εμπειρία μου μπορώ να συμβάλλω στην ευρωπαϊκή ατζέντα σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, τι βιώνουμε, βιώσαμε τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Στην Κρήτη είχαμε το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, αλλά Βέβαια. Και πολλά πλημμυρικά γεγονότα. Έχει μπροστά της η Κρήτη ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο που είναι, ακούγεται στο όνομα ξηρασία και ερημοποίηση, κίνδυνος ερημοποίησης, το οποίο αναγνωρίζεται πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας από τους βασικότερους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Οπότε είναι πολλά τα θέματα στα οποία πραγματικά νιώθω ότι με την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου μπορώ να συμβάλλω και για την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Εάν θυμάστε, ο πρόεδρός μας ήταν αυτός ο οποίος έφερε το Rescue, ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνέβαλε και αυτό στην αντιμετώπιση των καταστροφικών γεγονότων των προηγούμενων ετών. Είναι αυτό που είχαμε αναφέρει και εμείς πριν ως είδηση για τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο αυτό, το οποίο είπατε και εσείς, θα έρθουν βέβαια, και εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε ένα βήμα πιο πέρα από αυτό. Γιατί τα πυροσβεστικά αεροσκάφη βρίσκονται στη φάση αντιμετώπισης μιας κρίσης. Πρέπει να δούμε και να εμβαθύνουμε στο θέμα της πρόληψης. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ σε αυτό το κομμάτι θέλω να παλέψω, να δοθεί έμφαση και να δοθούν κονδύλια στο να πετύχουμε την πρόληψη, στο να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τις πόλεις μας, τις κοινωνίες μας, να γίνουμε ανθεκτικοί απέναντι σε καταστροφικά φαινόμενα που υπάρχουν και θα υπάρξουν. Το θέμα είναι να αποτρέψουμε ένα φαινόμενο να γίνει καταστροφή, ένα φυσικό φαινόμενο να γίνει φυσική καταστροφή. Εκεί είναι πραγματικά το στοίχημά μας και αυτό, γι' αυτό θέλω να παλέψω και φυσικά και για οτιδήποτε, επειδή σας άκουσα πριν, μιλούσατε και για τις νέες γυναίκες, για τις μητέρες με προβλήματα υγείας. Πραγματικά μέσα από την παρουσία μου στο Ευρωκοινοβούλιο θέλω να δώσω προτεραιότητα σε στρατηγικές που αφορούν την στήριξη της οικογένειας, την στήριξη των νέων μητέρων, των γυναικών, των ελεύθερων επαγγελματιών και όλων εκείνων των δομών οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το θέμα του δημογραφικού που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα.
Μιλώντας για την υγεία, κυρία Μαρκογιαννάκη, το δικό σας κόμμα και ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει πει πολλές φορές ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει ως χώρα και τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια, ιδίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δαπανούν τις περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες. Είμαστε στη δεύτερη χώρα όσον αφορά τις δαπάνες στην υγεία. Και βλέπουμε ότι από την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία πρόθεση να δοθεί προτεραιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πενιχρά που δίνονται για την υγεία μας. Και μάλιστα πολλά από αυτά αφορούν μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, δηλαδή σχεδόν στον προϋπολογισμό για την υγεία. Σχεδόν αποκλειστικά. Ακριβώς. Οπότε εμείς μιλάμε ξεκάθαρα ότι πρέπει μέσα από αυτό το ταμείο να ενισχυθεί η υγεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύγχρονο ΕΣΥ, το οποίο θα εστιάζει στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας. Σίγουρα το βλέπετε και στην Κρήτη ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα τριτοβάθμια. Στην Κρήτη και αν το βλέπουμε, κυρία Μαρκογιάννη. Ακριβώς. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τριτοβάθμια υγεία. Συσσωρεύονται εκεί όλα τα περιστατικά, οπότε στην ουσία είναι μη διαχειρίσιμα. Mm. Και θα έλεγα και το γεγονός ότι μπαίνουν τα απογευματινά χειρουργεία αυτή τη στιγμή, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ είχε θετική στάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει προσωπικό για να μπορέσει να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια, εάν το κόστος είναι μεγάλο για τους ασθενείς, τότε για ποια δημόσια υγεία μιλάμε? Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και οι παρεμβάσεις να είναι τέτοιες που να απαλύνουν τα προβλήματα των πολιτών και όχι να τους κατευθύνουν προς τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, γιατί μέσα από αυτό τελικά θα καταλήξουμε να γίνουμε πρώτοι στην Ευρώπη στις δαπάνες για την υγεία. Σωστά. Τώρα πάμε λίγο και στα πολιτικά. Φαίνεται ότι έχει ζεσταθεί το κλίμα. Mm. Αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα έχουμε και πρόταση δυσπιστίας με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Φαίνεται ότι έχει συνενέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, από ό,τι μαθαίνουμε. Και το ΚΚΕ με το δικό του σκεπτικό υπάρχει να στηρίξει. Βεβαίως. Και η Ελληνική Λύση. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, πέραν της Νέας Δημοκρατίας εννοείται, θα έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, μια πρωτοβουλία βεβαίως που έρχεται με φόντο την τραγωδία των Ντεμπών, τις νέες αποκαλύψεις που είδαμε για μονταζιέρες. Έτσι, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ξέρετε, μετά το χθεσινό δημοσίευμα του Βήματος, η πρόταση δυσπιστίας ήταν πια θεσμικός μονόδρομος. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απαντήσεις άμεσα. Πρέπει η κυβέρνηση να μην κρύβεται, γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που μας έχει πει είναι ότι δεν είναι αποκλειστική δημοσίευση του Βήματος. Πρέπει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρέπει να μας πει ποιος είχε προτεραιότητα την ώρα που πραγματικά όλη η Ελλάδα πενθούσε να φτάσει στο προανακριτικό υλικό και να το επεξεργαστεί. Ποιος είχε την πρόσβαση να το κάνει αυτό, να φτάσει εκεί πριν τις αρμόδιες αρχές. Και με ποιο την εντολή. Ποιος ακριβώς, με ποιο την εντολή και ποιος την επεξεργάστηκε και ποιος τελικά τη διένυμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να στηθεί το αφήγημα για το ανθρώπινο λάθος. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει συνεχώς προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάθηκαν 57 άνθρωποι. Η Εξεταστική Επιτροπή ήταν μια παροδία, δεν αναζήτησε την αλήθεια, δεν κάλεσε κανένα κρίσιμο μάρτυρα και εμείς αυτό ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή, ζητώντας την Προανακριτική Επιτροπή, γιατί ήδη υπάρχουν πορίσματα. Υπάρχει το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, το οποίο αποδίδει ευθύνες στον κύριο Καραμανλή. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Του αποδίδει το αδίκημα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος για τη σύμβαση 717, αυτή την πολύ γνωστή σύμβαση, που αφορά το σύστημα τηλεδιοίκησης. Και τη συνδέει άμεσα τη μη υλοποίησή της με το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Και το ίδιο συνέβη και με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που όρισε η ίδια κυβέρνηση. Συνδέει και αυτή τη μη υλοποίηση. Σωστά.
με το δυστύχημα. Βεβαίως, κυρία Μαρκογιαννάκη, από πλευράς κυβέρνησης, δια του Παύλου Μαρινάκη, έτσι, του κυβερνητικού εκπροσώπου, είδαμε μια σκληρή γλώσσα απέναντι και προς το Πασό Κίνημα Αλλαγής και προς τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και προς τον Στέφανο Κασελάκη. Και φερέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ τον είπε. Και ναι, και μίλησε και για προσπάθεια πολιτικής αποσταθεροποίησης, κάπως έτσι το σκιαγράψε. Ονομευτές του κράτους και του πολιτεύματος. Ξέρετε, είναι πραγματικά προσβλητικό για την κοινωνική συνείδηση πια, για την ελληνική κοινωνία, να γίνονται τέτοιες προσπάθειες από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Μέχρι και τον κύριο Μητσοτάκη είδαμε την Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, να φτάνει στις Βρυξέλλες για να προσπαθεί εκεί τι να κάνει, να καλύψει τον κύριο Καραμανλή. Ήθελε να τον καλύψει απέναντι στους συγγενείς, απέναντι στην κοινή γνώμη. Είδαμε όμως ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις από αυτή την υπόθεση. Σωστά. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, 8 στους 10 ανθρώπους αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι έχουν γίνει προσπάθειες συγκάλυψης. Εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε να χυθεί άπλετο φως. Με οποιαδήποτε και αν είναι, οποιαδήποτε βέλη δεχόμαστε από την άλλη πλευρά, δεν είναι μικροπολιτικό θέμα η συγκεκριμένη υπόθεση, είναι βαθύ θέμα δικαιοσύνης, διαφάνειας και κράτους δικαίου, για το οποίο έχουμε καταδικαστεί και ως χώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες, όπως και για άλλα θέματα, δεν είναι το μόνο, είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών και να σας πάω και πιο πίσω για το σκάνδαλο των κόκκινων δανείων με τον Μπάτση και πολλά άλλα για τα οποία υπήρξε πλήρη συγκάλυψη. Λοιπόν, επειδή, όπως ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, πάμε και κλείνοντας. Σας ευχαριστώ. Και θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα και από κοντά. Βεβαίως. Θα είναι το επόμενο διάστημα στην Κρήτη. Ωραία. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι για σας. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών? Έχουμε μπροστά μας μερικούς μήνες, στους οποίους θα πρέπει αφενός να μας πείσετε να πάμε στην κάλπη, γιατί δεν πολύ πιστεύουν οι Έλληνες στις ευρωεκλογές. Και αφετέρου να μας πείτε ακριβώς τι πιστεύετε ότι σηματοδοτούν αυτές οι εκλογές για μας, για τη χώρα μας, για την Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη. Είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, είναι κρίσιμη για την Ευρώπη. Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές αυτή τη στιγμή και το τι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι το τι γίνεται στις Βρυξέλλες μας αφορά όλους. Αφορά τους ανθρώπους που ζουν στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, αφορά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί αυτό? Γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Μιλήσαμε πριν για την κλιματική κρίση. Υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις πολύ σημαντικές. Ο συντηρητισμός και το πέπλο της ακροδεξιάς πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ισχυρή προοδευτική φωνή, να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα απαρθούν το επόμενο διάστημα μέσα στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πέρα όμως από αυτό, έχουμε και σαν ΠΑΣΟΚ ως στόχο στις ευρωπαϊκές εκλογές να γίνουμε πια η δεύτερη δύναμη. Να γίνουμε επί της ουσίας η αξιωματική αντιπολίτευση, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να εκφράσουμε πια μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία που στέκεται απέναντι στους πολίτες σε όλα τα θέματα. Στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της στέγης, στο θέμα της υγείας. Μάλιστα. Και οπότε, θα το επαναλάβω, είναι μια μάχη της γενιάς μας αυτή, γι' αυτό μπαίνω κι εγώ σε αυτή τη μάχη. Είναι μια μάχη για το δικό μας μέλλον, για το μέλλον των παιδιών μας. Και δίνω το παρόν και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, όπως όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς πια η δεύτερη δύναμη, οι πρωταγωνιστές στη δημιουργία ενός εναλλακτικού προοδευτικού μετώπου, το οποίο θα οδηγήσει σε μια άλλη λύση εξουσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μαρκογιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Πάμε. We'll be right back.